Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 211η εκπομπή, 211, με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Καταρχήν, σήμερα θα ασχοληθούμε με ορισμένες παρουσιάσεις που θεωρώ ότι πρέπει και εσείς να γίνετε κοινωνοί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους όσους βρίσκεται στην Ελλάδα και κυρίως εκείνος που βρίσκεστε, κατοικείτε μονίμως στο εξωτερικό και αναφέρομαι στους Έλληνες της Διασποράς, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλη την Ιφίλιο. Είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και από την Κορεατική Χερσόνησο, Έλληνε, ακόμα και από την Ιαπωνία, ναι, παρακολουθούν την εκπομπή με το κλειδί τη ιστορία. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει πάνω από 100 εκπομπές. Γιατί το κοινό μας, ξέρετε, ξεκινήσαμε πριν από 5 περίπου χρόνια. Το Μάρτιο θα συμπληρώσουμε πενταετή κύκλο εκπομπών. Χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Μπορεί να αλλάζουν οι ώρες ή να έχουμε επαναλήψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε πετύχει μια αξιοσημείωτη και αξιοθαύμαστη σταθερότητα στην προβολή μας. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω δίνοντας τις θερμότερες ευχές μου χρόνια πολλά στον Ηλία τον Περγαντή, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Ο Ηλίας είναι ένας ένθερμος Έλλην πατριώτης, ειδικό φωτογράφος, σκηνοθέτη, έχει ασχοληθεί και με κινηματογραφικές ταινίε. Θα ήταν ίσως ο πλέον κατάλληλο το είδος του να γύρω από αυτό να χτιστεί μια ολόκληρη ομάδα ειδικο... ειδικευμένων ανθρώπων που ασχολούνται με την Επανάσταση του 1821 και να γυριστούν φιλμακιά. Ταινίε. Σύριαλ. Ναι, εκπομπές. Ο Ηλίας θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει εκείνες τις ελληνικές σειρές τις οποίες θα εζήλευε και το Netflix. Το οποίο κατακλίζεται από νεοθωμανικές σειρές. Προσέξτε, όχι απλώ τουρκικέ, νεοθωμανικού περιεχομένου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο τη μαλακή ισχύω, στο οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, βλέπουμε μια εξαιρετική φωτογράφηση. Όμω, δεν αποκαλύπτω το όνομα του κυρίου, γιατί πιθανόν να μην θέλει να γίνει γνωστό. Όμω, αν θα πάτε στην, στη σελίδα του κυρίου Περγαντή στο Facebook, θα καταλάβετε για ποιον αναβιωτή μιλούμε. Γιατί. Η ομάδα των αναβιωτών της, 20, της, ε, της επαιτίου των 200 ετών Από την ε, επανάσταση Της 25ης Μαρτίου Έχει πλέον γίνει Να μου επιτρεπεί αυτή η λέει έκφραση Μόδα Μία μόδα η οποία πλέον έχει γίνει συνήθεια Με αυτό το ζήτημα Να μπορέσουμε να, να δημιουργήσουμε νέες συνήθειες Και μία παλαιά κακή συνήθεια Να αντικατασταθεί Από μία νεοτέρα Και όπως βλέπετε Και ο μέσος όρος τη ηλικία και μπορείτε να το διαπιστώσετε, δεν είναι μόνο μικρά παιδιά, δεν είναι μόνο νέοι άνδρε έφηβοι, αλλά είναι και άνθρωποι μεσήλικε, είναι και άνθρωποι όλων των ηλικιών που δίνουν την ψυχή του στο να αναπαραστήσουν με τον πλέον ακριβή τρόπο τους πολεμιστές ή και γεγονότα και συμβάντα του αγώνα της Εθνικερσίας. Γιατί όμως διάλεξα αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την οποία δίπλα την παρέα τη, δίπλα, έχω τοποθετήσει έναν Έλληνα στρατιώτη. Φίλοι και φίλε, όπω έχω πει κατ' επανάληψη από το βήμα τη εκπομπής, βρισκόμαστε εδώ και χρόνια σε πόλεμο με την Τουρκία. Ένα πόλεμο ο οποίο έχει λάβει υβριδική διάσταση, ένα πόλεμο ο οποίο έχει διάφορε μορφέ. Έχουμε επακουμβήσεις, έχουμε προσπάθειες να βυθιστούν ελληνικά σκάφη του λιμινικού σώματος. Έχουμε αναχαιτήσεις σκληρέ, έχουμε υπερπτήσεις και πάνω απ' όλα έχουμε μια έντονη αμφισβήτηση της ελληνικότητας του Αιγαίου, γιατί το Αιγαίο είναι ελληνικό. Όχι μόνο διαμέσου των συνθήκων που ορίζουν τα όρια του και την κυριαρχία του, αλλά μέσα από την πολιτισμική του ιστορία, μέσα από την εθνική συνείδηση των κατοίκων. Και η εθνική του συνείδηση ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Το αναφέρω αυτό διότι όταν μιλάμε για, για αυτόν τον πόλεμο, να μου επιτρέψετε να βάλω και εισαγωγικά, κάποιοι θα τα αφαιρέσετε, αλλά δεν έχουμε κανένα θέμα σε αυτή την περίπτωση, το πρώτο για έναν πολύ απλό λόγο, για να τονίσω την ανάγκη προετοιμασίας. Η προετοιμασία για την πιο σκληρή μορφή αυτής της συγκρούσεως, παρότι τώρα έχουμε τις διαρευνητικές, οι οποίε, όπω έχω λάβει θέση από αυτού, κάποια στιγμή θα λήξουν και η Τουρκία θα δείξει τι ακριβώ ζητά, τι ακριβώ απαιτεί, και θα πρέπει να λάβει και την απάντηση. Σύβis si pacem parabellum". Αν θέλει ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Βαγέτιο, Ρωμαίο Ιστορικό, στρατιωτικό Ιστορικό. Το πράτο όμω, διότι για να προετοιμαστούμε για αυτή τη δύσκολη στιγμή που θα έλθει, να θυμίσω ότι έχουμε κατεχόμενο τμήμα του ελληνισμού, την Κύπρο μας. Η Κύπρος μας, ναι. Οι Τούρκοι λένε Κυμπρή η Κύπρος είναι τουρκική. Εμείς λέμε ότι η Κύπρος είναι ελληνική. Η είναι ελληνική η Κύπρος. Το 40% του εδάφους της είναι υποκατοχή, υπάρχουν στρατεύματα. Απειλούνται και άλλοι ζωτικοί χώροι του ελληνισμού. Ακόμα και η Θράκη, Όλος αυτός λοιπόν ο κόσμος, ο ελληνικός κόσμος, προετοιμάζεται και περιμένει εντολές από πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίε που θα τον οδηγήσουν αν απαιτηθεί στον μάχη με τελικό στόχο και σκοπό τη νίκη. Ναι, αλλά αρκεί αυτό. Αρκεί να μιλάμε μόνο για μεραρχίες, για ταξιαρχίες, για συντάγματα, για πολεμικές μοίρες, για μονάδε υποβρυχίων καταστροφών, για ειδικέ δυνάμει, διακλαδικέ διευθύνσει, διοικήσει κλπ. Οπλικά συστήματα πάσης φύσεως. Όχι. Η πραγματική μάχη γίνεται σε επίπεδο ταυτότητο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ελληνική ταυτότητα, πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία η οποία συνδέεται με τη γεωγραφία του τόπου. Είναι κάτι το οποίο διαρκώ επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω εσάι. Ο Ηλίας, μέσα από αυτή τη φωτογραφία, μας δίνει μια ακριβή εικόνα του παρελθόντος. Ξέρετε, οι εικόνες των πολεμιστών, των αγωνιστών, της τουρκοκρατίας, δεν θέλω να ακούμε φλιναφήματα του τύπου η Οθωμανική περίοδος. Λες και είναι μια περίοδος κανονικότητος της ελληνικής ιστορίας. Όχι. Μιλάμε για τουρκοκρατία, για Οθωμανοκρατία. Μιλάμε για δουλεία, περίοδος δουλείας. Και όσοι δεν κατανοούν και δεν καταλαβαίνουν, επειδή ξέρετε και προσφάτως ο Ερντογάν ε, κινήθηκε κατά της Δύσεως λεκτικό πάντοτε, έτσι, και την οποία κατήγγειλε για Ισλαμοφοβία, Ποιο μιλάει τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναγνωρίσει Γενοκτονίε και διαπράττει καινούργιε σε βάρο των Κούρδων και των Ασσυρίων στη Βόρειο Συρία, είναι ένα κομμάτι το οποίο Πραγματικά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Σαφώς και δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε. Και εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη σχέση που είχαν οι Οθωμανοί οι δυνάστες με εμάς. Γνωρίζουμε αρίστος αυτό το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει να μεταδρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα ο Ερντογάν, ότι για τον μουσουλμάνο Οθωμανό Τούρκο της εποχής εκείνης, τονίζω μουσουλμάνο Οθωμανό Τούρκο, γιατί υπήρχε μουσουλμάνο, Οθωμανό πολίτη εννοείται, ο οποίο ήταν και Έλληνα και είχε αλλαξοπιστήσει. Είχε αλλαξοπιστήσει όπω ο Σέρβο. Και έγινε ο σημερινό Βόσνιο ή ο Κροάτι μουσουλμάνο. Σέρβοι και Κροάτε αλλαξοπίστησαν και Τούρκεψαν. Αλβανοί που αλλαξοπίστησαν, Τούρκεψαν. Γιατί οι Αλβανοί το θρησκευμά του στο πραγματικό είναι Ορθόδοξοι. Ή και Καθολικοί, αν θέλετε, σε ένα μικρότερο ποσοστό. Αλλαξοπίστησαν. Αυτό λέγονταν με μια απλή λέξη. Τούρκευε. Γιατί οι Τουρκεβέ, γιατί ένα από του λόγου ήταν ότι δεν θα ήσουν πλέον δούλο, δεν θα έσχυβε για να περάσει ο άλλο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θεωρούσε κατώτερου όλου του Χριστιανού ηγεμόνε. Και άρχισε πλέον από τον 17ο αιώνα και μετά να αναθεωρεί αυτέ τι απόψει λόγω των συντριπτικών ιτών που είχε υποστεί στα πολεμικά μέτωπα κατά των Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Και έπρεπε να έλθει σε μια μορφή συνδιαλλαγή μαζί του, συνεργασία, ούτω ώστε να αποκομίσει ωφέλη. Αυτό κάνει και σήμερα πάλι ο Ορδογάν μιμείται την εποχή των Οθωμανών Σουλτάνων, όπου προσπαθούσαν να αντλήσουν κάτι από την ισχύ τη Δύσεω. Επανέρχομαι όμω σε αυτή τη φωτογραφία που έχει να μα μιλήσει, γιατί αυτή η φωτογραφία ομιλεί. Είναι ομιλούσα ιστορία. Είναι ζώσα ιστορία. Απεικόνηση παύλα αναβίωση ενό εξόχου παρελθόντο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν τα όπλα δεν το έκαναν ούτε για λόγου ταξικού, ούτε για λόγου επειδή είχαν διαβάσει ιδεολογικώ και είχαν εμπνευστεί από την Γαλλική Επανάσταση. Ήταν άνθρωποι του οποίου του συναντούσε στο δρόμο, στο χωράφι, στη θάλασσα, του συναντούσε στην πόλη, στα χωριά, του συναντούσε στην εκκλησία, του συναντούσε στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, οι λόγοι, οι φαναριώτε. Όλοι αυτοί γνώριζαν τι σημαίνει δουλεία των Οθωμανών και ήξεραν ότι τα πάντα μπορούσαν να αλλάξουν επειδή κάποιο είχε ξυπνήσει με λάθο διάθεση. Και αυτό το είχαμε διαπιστώσει όλα αυτά τα 400 περίπου χρόνια της δουλείας όπου η Ελλάς ουδέποτε ήταν ο ήρεμο και υπήρχαν δεκάδε επαναστατικά κινήματα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για όλα αυτά τα επαναστατικά κινήματα πριν από την άλωση το 1453 μέχρι την επανάσταση του 1821. Και θα δείτε ότι το έθνο ήταν πάντοτε σε πόλεμο. Το έθνο. Ήταν πάντοτε στα όπλα. Και είτε βοηθούντας, βοηθούντας τους ενετούς, τους βενετούς δηλαδή, είτε ακόμα και άλλες δυνάμεις, είτε αυτοβούλος. Αυτό λοιπόν ο κόσμο ο απλό, ξέρετε, δεν χτυπιόταν με τον αντίπαλο με λόγια. Δηλαδή, υπήρχαν φυσικά και αντιπαραθέσεις. αντιπαραθέσει. Είναι γνωστέ άλλωστε μέσα από τα κείμενα του Καρασκάκη, τα οποία δεν είναι τώρα να τα συζητάμε. Απαγορεύεται. Είναι λογοκριμένα. Σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό σου έχοντα ένα τυφέκιο, δύο όπτρε, χειροβομβίδε, ειδικά οπλικά συστήματα και να τον θέσει σε μάχη χωρί να απαιτηθεί να κινδυνεύσεις ιδιαίτερο. Στη σημερινή εικονική πραγματικότητα των πολεμικών επιχειρήσεων, όπου πάρα πολλοί οθίζονται από τα παιδικά παιχνίδια έως και οι μεγαλύτεροι, βλέπεις έναν κόσμο στον οποίο η ζωή σου ελαττώνεται όταν τη χτυπά, χρησιμοποιώ έναν δόκιμο όρο, πολύ γνωστό και οικείο για τη νεολαία μας, όταν κάποιο πολεμά σε αυτά τα εικονικά βίντεο και βλέπει τη ζωή του σιγά 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 να μειώνεται. Και παρακολουθεί πώ το κόκκινο μειώνεται αναλόγω το χρώμα που έχει, και όταν κάποια στιγμή χάσει, έχει, πατάει ένα απλό πλήκτρο και αυτομάτω επαναλαμβάνεται η σύγκρουση. Είτε έχει έχεις ένα παίγνιο στο οποίο υποδίεσαι κάποιον πολεμιστή, είτε διοικεί αόρατε εικονικέ δυνάμει. Αυτά είναι, βλέπετε, η τεχνολογία και τα παιχνίδια τη εποχή μα. Εδώ όμω είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να σα πω. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από εκείνη τη αρχαιότητο. Και ναι, μην υπάρχουν τα πυροβόλα όπλα, τα καργιοφύλια από το κάλιο εμφύλιο. Είναι ένα τρόπο πολέμου, ο οποίο στηρίζεται στο μαχαίρι, στο τσεκούρι, στη χατζάρι, δηλαδή σε εργαλεία τα οποία κόβουν, ακροτηριάζουν, σφάζουν. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο, ένιωθες την ανάσα του. Εύ, σχεδόν άκουγες τον, τον κτύπο της καρδιάς σου. Αυτός ο πόλεμος ήταν για άντρες, για γενναίους, για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τα έπαιζαν όλα για όλα. Όταν ο Έλληνας σήκωνε τον Μπαεράκι, τουρκική λέξη για τη σημαία, να το ξέρετε και αυτό. Τη σημαία λοιπόν και όχι τον μπαεράκι, ήταν όμως Γλώσσα τη μας Μα επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε. Τόσου αιώνε δουλεία ήταν. Τα αποβάλαμε όμω αυτά. Και αποφάσισε να αντιπαρατεθεί με τον Οθωμανό. Τραβούσε το ξύφο ή το μαχαίρι και ετοιμαζόταν να μπει σε έναν χορό θανάτου και ακροτηριασμού, στον οποίο το αίμα ήταν πανταχού παρόν. Ξέρετε, ακόμα και στις κάποιες ταινίε που βλέπουμε, υπάρχει πολύ λευκότητα στη φουστανέλα. Ο πραγματικό πεδίο μάχης είναι αυτό. Είναι το αίμα για την ελευθερία. Το οποίο είναι του πολεμιστού, του αγωνιστού και των αντιπάλων του. Αυτό είναι που έλεγε ο Κολοκοτρόνη ότι εμβαπτιστήκαμε με λάδι και τώρα εμβαπτιζόμαστε με αίμα για την ελευθερία μα. Αυτό είναι ένα κομμάτι τη ελληνική πραγματικότητα, τη μεγαλοσύνη, τη ανδριοσύνη, τη επαναστάσεω του 1821, που δεν μπορείτε να το δείτε μέσα από τα βιβλία. Έρχεται λοιπόν μια απλή φωτογραφία, η οποία σας διαβεβαιώ δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι. Ούτε μισό ιστορικό ψεγάδι. Και δίνει μια εικόνα της πραγματικότητος. Ο πολεμιστής είναι γεμάτος στα αίματα. Γιατί γι' αυτό ακριβώς πολεμά. Για τη συνέχεια του αίματος της φυλή, τη συντριβή των Οθωμανών δυναστών και για του Χριστού την πίστη την Αγία. Ένας αρχαίος πολεμιστής από τα μυδικά από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συνέχεια κατά την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάτω από το χείρο μέχρι την άλωση του 1453 μετά από μια σύγκρουση έτσι ακριβώς φάνταζε. Απλώς άλλαζαν ίσως τα χρώματα των ρούχων ή της πανοπλίας την οποία φορούσε. Οι λαγεδαιμόνοι στην αρχαιότητα είχαν επιλέξει το κόκκινο χρώμα για τις κλαμίδες. Μήπως καταλαβαίνετε τώρα το γιατί, και όχι το λευκό. αντιλαμβάνεστε ότι αν, αν όλη η φορεσιά του αγωνισού ήταν κατακόκκινη, το αίμα θα εμφανιζόταν ελάχιστα και όπου ήταν πιο έντονο, εκτός από τα χέρια. Αυτά τα χέρια όμως είναι τίμια. Είναι τίμια διότι πολεμούν για την τιμή τους. Οι Έλληνες που πήραν τα όπλα πίστευαν ότι έτσι θα αποκατασταθεί και η τιμή τους. Δεν είναι λοιπόν κάτι που το βλέπουμε μετά την πάροδο 200 ετών και λέμε ότι κάποιοι είχαν μια ιδέα, κάποιοι άλλοι, κάποιοι φιλικοί τους έλεγαν, φιλικοί τους έλεγαν, ε, ότι συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να πείσουν το έθνος να αγωνιστεί σύσσωμο. Ξέρετε, όταν έγινε η μυστική συνάντηση, η συνέλευση της Βοστίτσας, στο Αίγιο δηλαδή, στα τέλη του Ιανουαρίου του 1821, γιατί τώρα στα 200 χρόνια πρέπει να θυμόμαστε για κάποια βήματα, υπήρχε ένας ετερόκλητος κόσμος, ο οποίος όμως ήθελε πραγματικά να ξεσηκωθεί, να ξεσηκωθεί και επιτέλους να διώξει το δυνάστη. Και τότε, όπως και τώρα, υπήρχαν αμφιβολίες. Και τότε, όπως και τώρα, υπήρχαν ελπίδες για το αν θα μας βοηθήσει κάποια δύναμη στο εξωτερικό, εάν θα μπορέσει για παράδειγμα, να έρθει η Ρωσία, η οποία η ου Ρωσία ουδέποτε ήρθε, και όταν αποφάσισε να εμπλακεί, το έκανε μόνο για τα δικά τη αυστηρό συμφέροντα, όπω κάνει και κάθε μεγάλη δύναμη, έτσι. Και θα έπρεπε σήμερα, φέτο, η Ρωσική Ομοσπονδία να βάλει νερό στο κρασί τη, γιατί είναι τα 200 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία. Και αν δεν μπορούσε να έρθει ο πρόεδρο Πούτιν, θα ήταν ένα βήμα πολύ μεγαλοφιέ εκ μέρου του και μεγαλοσύνη να έλθει παρότι υπάρχουν αντιπαλότητε. Έπρεπε να δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο, ασχέτω κι αν εμεί, και, και, μιλάω ευθέω, λάβαμε τη στάση την οποία έπρεπε ω σύμμαχοι, γιατί δεν ανήκουμε στην ίδια συμμοχία με τη Ρωσία, θα έπρεπε πραγματικά να υπερβεί όλα αυτά και να έλθει και να δώσει το μήνυμα όχι σε εμά, στου Οθωμανού, στου Τούρκου. Γιατί αυτοί είναι οι αποδέκτε του μηνύματο. Η φιλική λοιπόν εταιρεία, η εταιρεία των φίλων, ήταν εκείνη που οργάνωσε την Επανάσταση. Αυτό λέμε και εμεί σήμερα, να δημιουργήσουμε φιλικέ εταιρείε παντού. Για να κάνουμε Επανάσταση, όχι βέβαια. Αλλά για να μπορέσουμε να διασώσουμε, να διατηρήσουμε την ταυτότητά μα, την ελληνικότητά μα, την ελληνική ψυχή μα. Η σύγχρονη φιλική εταιρεία έχει ακριβώς τα ίδια προτάγματα με το παρελθόν. Και αν υπάρχει σήμερα ένα δυνάστη ο οποίο να μα ουσιαστικά να μα εξουσιάζει, είναι ο κακό μα εαυτό. Αυτόν τον κακό μα εαυτό πρέπει να αφήσουμε στην άκρη. Φιλικέ εταιρείε λοιπόν παντού για να μάθουμε την ιστορία μα, για να μάθουμε αυτά που πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μα, να συνεχίσουμε την σκητάλη τη ταυτότητό μα. Και δεν είναι μόνον η φιλική. Ήταν μόνον η φιλική. Η Εκκλησία δεν είχε μέρο, δεν είχε λόγο. Δεν θα κάνουμε μάθημα ιστορία από αυτό το βήμα. Εγώ θέλω να συνδέσω αυτέ τι δύο εικόνε. Και θέλω να σα πω ότι όλοι όσοι έκαναν τα πάντα και οι έμποροι, και αυτού που αργότερα οι μαξιτέ θεωρούσαν ότι οι κοντζαμπάσιδε λέει είχαν τη δική του άποψη, σίγουρα είχαν τη δική του άποψη. Κάθε ένα Έλληνα έχει τη δική του άποψη. Και σίγουρα υπήρχαν ομάδε οι οποίε έβλεπαν να θίγονται τα συμφέροντά του. Αλλά όλοι αυτοί στη Βοστίτσα, σε αυτή τη μυστική συνέλευση, τι αποφάσισαν, ότι παρότι δεν είχαν συγκεκριμένε και χειροπιαστέ αποδείξει ότι θα ερχόταν η μεγάλη δύναμη του εξωτερικού, ότι θα υπήρχε κάτι, κάτι το μεταφυσικό, αν θέλετε, η καλύτερα προετοιμασία, προετοιμασία εν όλη όλοι εκείνοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Εθνογερσία. Και ο άνθρωπο, ο οποίο είχε τον διαπήρειο λόγο, ήταν ο Γρηγόριο Οδικαίο. Παπαφλέσα τον έλεγαν. Και αν θέλετε να δείτε μια πολύ ωραία αναπαράσταση εκείνων των στιγμών, μπορείτε να δείτε ξανά την ταινία, ο Παπαφλέη, που έχει το κομμάτι εκείνο τη Βοστίτσα. Που υποστηρίζεται 25η Μαρτίου, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό τι δείχνει, Ότι όπω έλεγε πάλι ο Κολογκοτρόνη, Οι Έλληνε είναι τρελοί. Ο Θεό του είναι φρόνιμο. Αυτή λοιπόν η μεγάλη, η εθνική μα τρέλα, την έχουμε ακόμα και αυτο τι δειχνει οτι οπω ελεγε παλι ο κολογοτρονης οι ελληνε ειναι τρελοι ο θεο του ειναι φρονιμο αυτη λοιπον η μεγαλη η εθνικη μα τρελα την εχουμε ακομα και σημερα δεν υπάρχει περίπτωση να την αφήσουμε. Είναι εκείνη η οποία μα οθούσε να κάνουμε το αδύνατο. Να υπερβάλλουμε αυτόν, να καταπλήξουμε τους λογικούς. Να καταπλήξουμε εκείνους που θεωρούσαν ότι ήταν αδιανόητο. Σιγά τώρα μην σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να μας ευθούν εκείνοι, οι απόγονοι εκείνων που μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, τα 1770 τα ορολοφικά, κατεσφάγησαν τους τουρκαλβανούς, να ξαναπάρουν πάλι τα καρδιοφύλια και τα καταγάνια και τις πάλες και να ξεχυθούν στους λόγους και στα βουνά. Κι όμως το κάναμε. Και το κάναμε με το δικό μας τρόπο. Με τον πολύ δικό μας τρόπο. Και γράφει ο Τζον Κίγκαν στην θεωρία, στην ιστορία του πολέμου. Ότι όταν ήταν οι φιλέλληνε, λέει, για να δουν την επα... να μάχονται, έχοντα διαβάσει του κλασικού, περίμεναν να δουν παρατάξει Ελλήνων, οι οποίοι θα στέκονταν στη γραμμή και θα εφορμούσε πάνω του το Οθωμανικό υπηκό, το οποίο τι θα έκανε, θα του άρωνε. Αλλά εκείνοι όμω, ω νέοι Ασπαρτιάτε, ω νέοι Λακεδαιμόνοι, θα έμεναν μέχρι τέλους. Μα η Επανάσταση δεν έγινε για να σκοτωθούν οι Έλληνε. Η Επανάσταση έγινε για να ελευθερωθούμε. Και παρά την κακοδαιμονία τη φυλή, παρά τα καπάκια, παρά τι προσπάθειε. Άλλε φορέ, γράφει ο Κίγκαν, χτυπούσαν και έφευγαν, άλλες φορές έκαναν συμφωνίες με τους Οθωμανούς, άλλες φορές άλλες, άλλα υπόσχονταν, άλλα υπέγραφαν και άλλα έπραταν. Εν κατορθώσαμε από τα βραχάκια, από τις δράχες, όχι μόνο να κερδίσουμε τους Οθωμανούς, όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο στρατό της Ανατολής, τον Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ Πασά, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί και οργανωθεί από Γάλλους, ναι από Γάλλους, έχουν μια ειδική σχέση οι Γάλλοι με την Αίγυπτο, ανταγωνιστική πάντοτε μαζί με του Βρετανού. Και αφού περάσαμε και κατορθώσαμε και βγάλαμε του οφθαλμού μα λόγω των εμφυλίων πολέμων, κατορθώσαμε χάρη στην καλή μα τύχη ο Θεό Συνοφρόνημο που λέει ο Κολοκτρόνη, που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ο Γέρο του Μουριά, ο οποίο εκοιμήθη στι 4 Φεβρουαρίου του 1843, και θα έπρεπε να τιμήσουμε την κίνησή του φέτο με ένα διαφορετικό τρόπο, με κάτι πολύ πιο ειδικό. Δεν είναι θέμα κορονοϊού, όλοι το ξέρετε. Ο γέρος έπρεπε σήμερα να είναι παρόν. Όχι μόνο στο άγαλμα που, είναι, που βρίσκεται έξω από το μουσείο Μπενάκη. Φίλοι και φίλες, ο Κολοκοτρώνης είναι μέσα μας. Με κάποιον μαγικό, αν θέλετε, τρόπο, γιατί αυτός είναι ο μαγικός τρόπος της ιστορίας, μας διαχέει τις προσωπικότητες του παρελθόντου του ήρωε μέσα μας. Μας μιλάει. Και είτε είναι οι αρχαιότητε, είτε είναι οι μυθικοί ήρωε, αυτό είναι ο διδακτικό τρόπο τη ιστορία, η διάχυση. Ο Κολοκοτρόνη είναι μαζί μα και δεν είναι μόνο του. Είναι με όλου του ήρωε και τι ηρωίδε τη Επαναστάσεω. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβήθηκαν ούτε τον πόνο, ούτε την κακουχία. Ξέρετε, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται καλό, καλό βόλι. Καλό βόλι με την έννοια διτή. Να πετύξει τον εχθρό αλλά και να σε πάρει το πρώτο βόλιο του εχθρού. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος τραυματιζόταν, φαντάζεστε με τα χειρουργικά μέσα και τις ιστορίες, τις ικανότητες της εποχής, τι σήμαινε να είσαι τραυματίας. Κι όμως, αυτό που σήμερα θα αποθάρρυνε πάμπολους να πάρουν τα όπλα, αυτό που σήμερα απολαμβάνει ο νέος μαχητής, δεν ίσχυε για αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι ακόμα και λαβωμένοι και πληγωμένοι, χωρί τη δυνατότητα να υπάρχουν κορτιζόνε, χωρί αναισθητικά, πολεμούσαν μέχρι εσχάτων. Πολεμούσαν με τα χέρια του να κρέμονται, με τα πόδια του μισά, αλλά μέσα στα μάτια του έβλεπε το ελευθερία ή θάνατο. Και αυτό θα μπορούσε να είναι η επικεφαλής του πίνακα. Ελευθερία ή θάνατο. Γιατί εδώ ακριβώ απεικονίζεται όχι μόνο ο Έλλην μαχητής, αλλά το βλέμμα, γιατί εκεί είναι η ουσία, αυτό είναι ο άνθρωπο. Το βλέμμα του που εκφράζει το πνεύμα που κατοικεί μέσα του. Είναι σταθερό. Νικήσαμε. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Θα συνεχίσουμε. Μέχρι σε σχάτων, αν απαιτηθεί. Αυτό το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μεταλαμπαδευθεί εδώ. Στους νέους στρατιώτες. Και δεν αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι υπηρετούν μονίμως τη θητεία τους. Στου αξιωματικού, στου υπαξιωματικού κτλ. στο ελέγχη των έππλων δυνάμεων, αλλά σε εκείνου οι οποίοι απο, αποτελούν τη μεγάλη μάζα των εφέδρων. Γιατί ο έφευρο, η εφεδρεία είναι αυτό ο οποίο θα μπει στη μάχη, θα δώσει τον αγώνα, θα πολεμήσει μέχρι των σκάδων και θα έχει και τι μεγαλύτερε απώλειε κατά αναλογία. Οι έφεδροι, οι στρατεύσιμοι. Είναι αδιανόητο λοιπόν σήμερα να ακούμε ανθρώπου, άνδρε και γυναίκε, να λένε ότι το παιδί μου θα πάει στρατιώτη, αυξάνεται η θητεία, ναι. Όχι μόνο 12 μήνο, όχι και 16 μήνο, και 18 μήνο και 24 μήνο εφόσον και αν απαιτηθεί. Διότι για να μπορέσει αυτή η χώρα να συνεχίζει να παράγει το αγαθό της ελευθερίας στους πολίτες της, πρέπει να είναι έτοιμη να ματώσει. Και να ματώσει με τρόπο γιατί όλοι οι άνθρωποι ματώνουν το ίδιο, είτε είναι στην προϊστορική εποχή, είτε σήμερα. άρα να καταλάβει ότι αυτή η θυσία, γιατί είναι ακριβώ τμήμα τη θυσία, είναι απαραίτητο για την ελευθερία τη πατρίδο. Μα ο ίδιο ο εθνικό μα ύμνο μα προτρέπει γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο προέρχεται μέσα από τα διδάγματα της Επαναστάσεως. Όταν ο Διονύσιος Σολωμός ομιλεί για τον ύμνο της ελευθερίας, όταν υπάρχουν όλε αυτοί, όλες αυτές οι στροφές, οι στίχοι που καταδεικνύουν ότι η ελευθερία δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο το συνδιαλέγεσαι, δεν το διαπραγματεύεσαι. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ματώσεις μέχρι του τελευταία δρανίδος του αίματό σου για να την αποκτήσεις. Η ελευθερία είναι μια αρετή, μια εθνική αρετή των Ελλήνων. Και τολμώ να την ιδιοποιήσω και να πω ότι ναι, Υπάρχει η ελευθερία των Ελλήνων. Να την διαχωρίσω από την ελευθερία των λοιπών λαών. Γιατί εμεί οι Έλληνε αγαπούμε την ελευθερία μα, ίσω περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έθνο στη γη. Γιατί ο αγώνα τη 25η Μαρτίου του 1821, που ξεκίνησε και συνεχίζεται, είναι για μια ελευθερία, για μια αποκατάσταση όλων εκείνων των ιστορικών αδικιών που έχουν βλάψει, έχουν συμβεί και έχουν τραυματίσει το ελληνικό έθνο. Αλλά το έθνο, όπω λέει και ο Μακριγιάννη, όσο μικρό κι αν είναι και όσο μικρότερο κι αν γίνει, έχει μαγιά. Και από αυτή τη μαγιά ξαναφτιάχνονται οι Έλληνε. Και αυτή η μαγιά υπάρχει, υφίσταται. Είναι στοιχείο το οποίο το ανακαλύπτει στα βιβλία. Το βλέπει στι εργασίε τη γενετική και τη μοριακή βιολογία. Βλέπει τη συνέχεια του έθνου. Αυτή είναι ακριβώς τη συνέχεια. Πρέπει να προσπαθήσουμε σε επίπεδο μαλακής ισχύω είναι απέτηση της ιστορίας μας, να μπορέσουμε να την προβάλλουμε σε επίπεδο ιδανικών. Όταν θυμόμαστε τα 200 χρόνια λοιπόν της επαναστάσεω, δεν θυμόμαστε μόνο πρόσωπα και γεγονότα. Θυμόμαστε και τις ιδέες των Ελλήνων. Γιατί αυτοί οι Έλληνες ξύπνησαν και θυμήθηκαν την καταγωγή τους θυμήθηκαν ποιον είναι πρόγονοι, απόγονοι. Και οι πρόγονοι τους, από εκεί που βρίσκονται, χάρηκαν. Γι' αυτό ακριβώς την αφύπνιση, αυτό το βάπτισμα στο πυρ και στο αίμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει σήμερα σε όλες τις στρατιωτικές μονάδες. Το πνεύμα του 21 να μεταλαμπαδευτεί. Όσοι υπηρετούν στι ένοπλες δυνάμεις να γνωρίζουν τι συνέβη στην Επανάσταση. Αυτά τα νάματα, τα οποία είναι ιερά, πρέπει σήμερα να ξανά πάλι να τα ανακοινήσουμε και να τα ξαναδώσουμε. Είναι ένα νέο βάπτισμα εθνικής ταυτότητος, εθνικής συνειδήσεως. Προς τιμήν εκείνων οι οποίοι έπεσαν, λαβώθηκαν, χάθηκαν, μα δεν ξεχάστηκαν για μας. Ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες και πάμε στα Πάτρια και στα Ιωθώτα. Πίσω μου βλέπετε ένα σύστημα το οποίο έχω παρουσιάσει και στο παρελθόν. Είναι το, ένα βαλιστικό βλήμα που λέγεται Μπόρα και υπάρχει η εξαγωγική έκδοση που λέγεται Καν, Μπόρα 1 και Μπόρα 2 τη Ρόκετσαν. Αυτό είναι ένα βαλιστικό πύραυλο. Σα τον δείχνω γιατί πάνω σε αυτό θέλω να σα πω ορισμένα πράγματα. Ξέρετε, 25 χρόνια μετά από τα ίμια, η Τουρκία έχει φροντίσει και έχει διαθέσει την αμυντική της βιομηχανία, τη βιομηχανία την κανονική, αλλά και την τεχνογνωσία, τεχνολογία μαζί με την έρευνα, στη διάθεση τη άμυνα τη χώρα. Είναι κάτι που στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Αν όλα αυτά δεν συγκροτηθούν σε ένα σώμα με ενιαία κατεύθυνση, με στόχο να παραχθεί εκείνη η απαραίτητη ισχύ, γιατί αυτά όλα έχουν ισχύ, δηλαδή η ανάπτυξη τη αμυντικής βιομηχανία και της εγχωρίου βιομηχανία σε συνδυασμό με την αμυντική, τότε κανένα κράτο δεν μακροημερεύει. Μοιραία η εξάρτηση από ξένα οπλικά συστήματα και τεχνογνωσίε και τεχνολογίε θα γίνει τόσο μεγάλη που τελικώ ακόμα και οι σφαίρε θα παράγονται στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο κράτο έχει ήδη χάσει όχι απλώ την, την αξιοπιστία του, αλλά είναι, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρο τη ελευθερία του. Γιατί είναι εξαρτώμενο, τρομερή λέξη το εξαρτάμε, έτσι, άρτο, τρόμε, έτσι. Εξάρτηση σημαίνει ότι κάποιο σου δίνει να φα. Κάποιο κάποιο χέρι σε ταίζει. Και αυτό ακριβώ είναι εκείνο το οποίο, αν στο αφαιρέσει την τροφή, τότε πεινά. Μην φτάσουμε λοιπόν στην Ένδια. Η Τουρκία λοιπόν τα τελευταία 25 χρόνια υπερεπένδυσε σε αυτό. Αλλά γιατί σα το δείχνω. Όχι γιατί είναι βαλιστικό βλήμα. Όχι γιατί έχει βεληνικέ το οποίο φτάνει 360 χιλιόμετρα και η νούμερο 2 έκδοση, η πιο νεοτέρα δηλαδή, θα έχει άνω των ορίων τη MTCR. Missile Technology Control Regime αλλά γιατί θέλω να το συνδέσω με το 7 προ 10. Θα μου πείτε τι σχέση έχει τον Μπόρα και τα βαλιστικά βλήματα τη Τουρκία με το 7 προ 10. Ναι. Θα βρούμε λοιπόν τη σχέση. Το 7 προ 10 ήταν μια επιτυχία των Ελλήνων για να μπορούμε να λαμβάνουμε αμερικανική βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια, 7 μέρη εμεί και 10 η Τουρκία. Τι δύσκολε εποχέ που έπρεπε να διατηρούμε ένα στράτευμα να αντιμετωπίσει τη Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο Βαρσοβίας, και φυσικά οι γαλαντόμοι οι Αμερικανοί μα έδιναν ότι ακριβώ περίσευε από τα δικά του οπλικά συστήματα. Ήταν μια ισορροπία, ώστε η Ελλάδα με την Τουρκία να βρίσκονται σε μια αμοιβαιότητα. Βέβαια, η χώρα πρόοδευσε. Γιατί έχει προοδεύσει η χώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί η Ελλάδα έχει προοδεύσει. Μην νομίζουμε ότι η χώρα μα δεν έχει προοδεύσει. Σαφώ και έχει προοδεύσει. Δεν έχει προοδεύσει όσο θα θέλαμε. στον άλλη τη συζήτηση. Και διεκόπηκε το 7 προ 10. Αλλά, γιατί υπήρχε όμω το 7 προ 10 υπήρχε για έναν λόγο ο οποίος σήμερα επιβάλλεται να ξαναδούμε έναν τρόπο όχι λειτουργία του σε επίπεδο Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά αναπληρώσεω πλέον μιας ιδιότητας, την οποία, μιας δυνατότητας την οποία εμείς την έχουμε χάσει. Διότι μετά από 10 χρόνια κρίσεως, μετά από τον κορονοϊό, τον οποίο λέω μετά, ενώ είμαστε ακόμα στην αρχή του, εύχομαι να είμαστε στην αρχή του τέλους του, και όχι στο τέλο τη αρχή του. Τσότσιλ. Ελπίζουμε η άμυνα να επωφεληθεί. Αλλά πώ να επωφεληθεί, όταν έχει τόσα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κοιτάξτε όμω, γιατί το συνδέω με τον Μπόρα. Η Τουρκία έχει πλέον αναπτύξει επιχειρησιακέ δυνατότητε μια τοπική δύναμη που φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακή, όχι απλώ δύναμη, αλλά υπερδύναμη αυτά τα συστήματα ουσιαστικώ έχουν ήδη καταστρατηγήσει τα όποια όρια θέτουν για τη μεταφορά τεχνογνωσία ή συμφωνίε τύπου MTCR. Όταν συνεργάζεσαι, παραδείγματο με το Πακιστάν, όταν συνεργάζεσαι με τη Βόρειο Κορέα, με την παλαιότερα με τη Συρία, με το Ιράν, με την Κίνα κυρίω, μάλλον πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων οι όποιε συμφωνίε. Και επειδή είναι αναθεωρητική δύναμη, η οποία βλάπτει σοβαρά πλέον τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του, και του, Ισραήλ στην περιοχή, είναι απαραίτητο η χώρα μα, η οποία έχει μείνει πολύ πίσω στον τομέα των εξοπλισμών, να ζητήσει ακριβώ και όχι μόνο τη τη συμφωνία MDCA, δηλαδή της λεγόμενης συμφωνίας των βάσεων, αλλά δημιουργώντας ένα νέο δεδομένο στην περιοχή ότι είναι μια χώρα η οποία απειλείται από μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία συμπτωματικό στο γεωπολιτικό αυτό χρόνο το οποίο διανύουμε, βρίσκεται ακόμα στο σύμφωνο εντό του, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου του ΝΑΤΟ και ίσω κάποια στιγμή με την απόκτηση πυρηνικών όπλων, γιατί όλα αυτά σχεδιάζονται για να γίνουν φορεί μεγάλων βλημάτων με δυνατότητα μεταφορά πυρηνικών αλλά και βιοχημικών κεφαλών. Ένα άλλο πολύ σοβαρό κεφάλαιο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η δυνατότητα δηλαδή που έχει η Τουρκία στα βιολογικό-χημικό πόλεμο. Που έχετε τις δυνατότητε. Το γνωρίζουμε από το παρελθόν. Είναι η χώρα η οποία έχει, έχει χρησιμοποιήσει χημικά κατά των Κούρδων. Τη δεκαετία του 20 και του 30. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολούν και όχι να είναι κάτω από το τραπέζι. Παρότι λοιπόν βρισκόμαστε στι διαπραγματεύσει, οι οποίε σα διαβεβαιώ δεν θα έχουν καλό τέλο. Προσωπική μου εκτίμηση και άποψη αυτή. Πρέπει να βρούμε τώρα την ευκαιρία που διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, τόσο από ρεπουμπλικανού όσο και από δημοκρατικού, και να ζητήσουμε να βρεθεί μια φόρμουλα. και μια και η Τουρκία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον εναγκαλισμό με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ούτω ώστε να καλύψουμε το κενό σε μια σειρά κατηγοριών που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τα βαλιστικά όπλα. Ξέρετε, εμεί δεν έχουμε κάτι το αντίστοιχο. Και πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε και προ τα εκεί. Μα θα μου πείτε πού να πρωτοκινηθούμε. Έχουμε ήδη τι προτεραιότητέ μα. Τώρα λοιπόν που πήγε και ο Πρωθυπουργό στο Ισραήλ, είναι μια σημαντική ευκαιρία με το Ισραήλ και σε συνεργασία με τι ΗΠΑ να ξαναθέσουμε ένα ζήτημα το οποίο αφορά την απόκτηση ειδικών όπλων, βαλιστικών όπλων και δεν είναι μόνο τα βλήματα MLRS και με τους πυράβλους ATACMS. Αλλά να πάμε σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο, αν θέλετε, ακριβές, διότι η Τουρκία έχει ήδη προχωρήσει σε πάρα πολύ, πολλά και σημαντικά βήματα σε αυτό το τομέα. Το 7 λοιπόν προς 10, που είναι απλώς το σημείο αναφοράς και όχι ως νέα σχέση που πρέπει να επαναληφθεί, ας δίνει μια, μας δώσει αφορμή για μια σειρά αποσκέψεις προκειμένου να αποκτήσουμε τέτοιου είδου δωρεάν βοήθεια πλέον. Και είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν αρκετά αμερικανικά οπλικά συστήματα που μπορούν να δοθούν δωρεάν, προκειμένου να βοηθήσουμε κι εμεί να συνετιστεί, που δεν θα συνετιστεί, είναι η νεοθωμανική Τουρκία και να επιστρέψει, που δεν θα επιστρέψει, σε εκείνο το παλαιό ρόλο τη. Διότι, όπω είπε και ο Ταγί Περντογάν, η Τουρκία είναι μια δύναμη η οποία ουσιαστικά φέρει να ηγηθεί του Ισλαμικού κόσμου. Και κάτι τέτοιο είναι γεωπολιτικό καζουσμπέλι. Πριν από κάμποσα χρόνια, είχα κάνει μια ομιλία σε αυτό εδώ, Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Γεωπολιτικά, εκδόσει κάθμος. Το ΕΛΙΣΜΕ, πρώην ΕΛΙΣΜΕ, είναι ένα ελληνικό think tank. Που, όπω λέει το όνομά του, ασχολείται με στρατηγικέ μελέτε. Γεωπολιτική, γεωστρατηγική, γεωοικονομία, Ιστορία, διεθνείς σχέσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με την άμυνα, τη διπλωματία, με την ιστορία. Μια ομάδα από στράτων αξιωματικών, αλλά και διεθνολόγων, αλλά και ιστορικών, αλλά και δημοσιογράφων, συγκεντρώθηκαν, συνέδωσαν όλες τους τις δυνάμεις και φτιάξαν ένα εξαιρετικά ισχυρό και δυναμικό Ινστιτούτο. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στο Ηλία ΜΕΠ, μια πλευρά, ας μην ξεχνάμε και το ελισμέ. Γιατί υπάρχει think tank το οποίο παρέχει αυτή τη στιγμή ειδικοποιημένη, ειδικευμένη και ακριβή γνώση και ενημέρωση. Και αυτό για πάρα πάρα πολλά, πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να το αναζητήσετε, να το υποστηρίξετε, να ενταχθείτε σε αυτό. Και εγώ είμαι μέλος του Ελισμέ εννοείται. Και αυτό γίνεται για ένα και μοναδικό λόγο. Να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να παράξουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θεωρούμε ότι δεν συμφωνούμε, υπάρχει χώρος, Υπάρχει τρόπος. Το 2012, πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Το 2012, λοιπόν, στις 24... Ε, 13, συγγνώμη, 24 Μαΐου του 2013, δηλαδή πριν από 8 περίπου χρόνια, το Ελισμέ πραγματοποίησε μια ημερίδα. Πού που έλαβε χώρα? Στην Ακαδημία Αθηνών. Ακαδημία Αθηνών. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν ήμουν ένα εκ των ομιλητών. Το αντικείμενο τη ομιλία μου 2013-2023, δεκαετία ανατροπών και μεγεθύνσεως τη τουρκική στρατιωτική ισχύω. Το ρολόι γράφει 24 Μαου του 2013. Είδω κι εγώ, νεότερο τότε. Η εικόνα είναι από το Περιαλό. Αστερίσκους. Χονιά πολλά στο Περιαλό, το οποίο είναι και το πνευματικό παιδί τη γυναίκα μου τη συζύγου μου, τη κυρία Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, η οποία ασχολείται με την ευτική ιστορία και είναι ερευνήτρια και έχει και συγγράψει και αρκετά βιβλία. Εγώ ακόμα δεν έχω αξιωθεί να γράψω ένα. Η σύζυγό μου έχει φτάσει στα πέντε. Και εύχομαι να πολλαπλασιαστούν. Και από το, την ιστοσελίδα τη, το περιαλό, το πνευματικό τη τέχνο που είχε γενέθλιε. Κλείσαμε δέκα χρόνια. Ιδρύσεω και υπάξεω του περίαλο, η άλλη αλό δηλαδή, τώρα 10 χρόνια από το 2011 μέχρι το 2021. Είναι το δεύτερό μας παιδί μετά την Κασάνδρα. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το... το site μπορείτε να δείτε όλες τις ομιλίες μου και ό,τι υπάρχει από αυτή την περίοδο που φιλοξενούνται και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα ορισμένα εξεκίνουν. Σε Εξ αυτόν. Περιαλός λοιπόν το site. Και στο σελίδα και φυσικά στο facebook το περιαλός που μπορείτε να γίνετε, να εγγραφείτε και να παραπαίνετε τις σχεδόν καθημερινές ενημερώσεις για θέματα που αφορούν γενικώ το περιβάλλον, το θαλάσσιο, σε ιστορία, αλλά και όχι μόνο. Σε αυτό λοιπόν, που βλέπετε και πίσω και το Θουκυδίδη, τη διαφάνεια, είχα παρουσιάσει το τι θα δούμε. Ό,τι οπλικό σύστημα σας έχω αναφέρει, ό,τι στρατηγική έχει αναπτύξει η Τουρκία, είναι όλα μέσα στην ομιλία. Την οποία τη διασώζει το Ελισμέ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδίω το φίλο τον Άβαρχο, τον Βασίλειο Μαρτζούκο, τον επίτιμο διοικητή τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Και μάλιστα εντό είχα περάσει και τι απόψει του Αχμέτ Ταβούτογλου τον οποίο μη διανοηθούν κάποιοι να ισχυριστούν ότι ο Αχμέτ Ταβούτογλου είναι η άλτερα πάρ του Ερντογάν. Αυτά που αναφέρει για το τάμα του τουρκικού έθνους να, επανα... να συνενωθούν όλοι οι απανταχού Τούρκοι, για τον μπορθητή, τον οποίον θεωρεί ως παράδειγμα ο Πορθητή αποτελεί μια κορυφαία προσωπικότητα ηγέτου στην πορεία δικαιοσύνη του Αγίου Έθνου μα, γράφει ο Νταβούτογλου. Από τη Μέση Ασία έω τη Βιέννη. Εάν αντιληφθείτε αυτή την προσωπικότητα, αν αντιληφθείτε γιατί έζησε, γιατί, γιατί κοπίασε και γιατί κήρυξε τζιχάντ. Θα τα λέει ο Νταβούτογλου. Έτσι. Τότε θα αντιληφθείτε και την ψυχή αυτού του έθνου. Γι' αυτό και η εκ μέρου μα κατανόηση του Σουλτάνου Μωάμεθου Πορθητού αποτελεί ένα τρανό καθήκον μια αποστολή που πρέπει συχνά να επαναλαμβάνουμε. Διότι αυτό είναι η κορυφαία προσωπικότητα τη πολιτική μα και του πολιτισμού μα. Μάλιστα. Φίλοι και φίλε, πάρα πολύ και όχι μόνο εγώ. Έχουμε ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια, τι προηγούμενε δεκαετίες με την τουρκική ισχύ. Έχουμε προειδοποιήσει όλε τι πολιτικέ και στρατιωτικέ ηγεσίε. Μα αντιμετώπιζαν στο παρελθόν ως γραφικούς και ότι είμαστε υπερβολικοί. Δεν διαψευστήκαμε. Αλλά εκείνοι που μας κατηγορούσαν. Αυτοί που μας αγνοούσαν ασκεμένως. Τώρα δίπλα μας, 25 έτη μετά, υπάρχει ένα τέρας, ένα τζάγκερνοτ, στα αγγλωσαξονικά, το οποίο πρέπει να αναχαιτιστεί ανάσχεσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και δεν είναι τώρα οι συνομιλίες σημείο το οποίο θα πρέπει να βλέπουμε παιδικές εικόνες με λουλούδια. Απέναντί μα βρίσκονται οι σφαγεί του ελληνισμού. Αυτοί που επιδίωξαν να εξαλείψουν το χριστιανισμό από τη Μέση Ανατολή, συμμαχώντα με το Χαλιφάτο. Αυτοί που και σήμερα διαπράττουν απίστευτα έσχη σε κατεχόμενε περιοχέ τη Συρία. Πρέπει να ξέρουμε με ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, με ποιον έχουμε να συζητήσουμε. Αυτό το γνώριζαν οι ήρωε Επαναστάσεω, Τον οποίων εμεί είμαστε οι επίγονοι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Σήμερα λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο, είναι η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Ε, προσέξτε, η μέρα της ελληνικής γλώσσας και όχι αυτό, όχι αυτά τα γκρίκλεις. Μην έχω άλλο στον νου μου, πάρε ελευθερία και γλώσσα, αναφέρει ο Διονύσιος Σολωμός. Μα αν υπάρχει ένα κομμάτι, ένα τμήμα ακατάλητο, υπέροχο, ένδοξο της ελληνικής ιστορίας, είναι η γλώσσα μας. Η συνέχειά μας αποδεικνύεται και μέσω της γλώσσα να αποκαλούμε τον ουρανό και τη θάλασσα όπως την αποκαλούσαμε πριν από 3.500 χρόνια. Και ποιος ξέρει πόσο περισ... περισσότερο. Ας δώσουμε λοιπόν έναν αγώνα να σταματήσουμε τα γκρίκλεις. Σε όλα εκείνα τα παιδιά που ξέρω για κάποια από αυτά είναι δύσκολα. Μα αν θέλετε να ονομάζεστε πατριώτες και να αγωνιστείτε για την ταυτότητά σας, εδώ είναι το πρώτο ανέμακτο μετερίζει. Να χρησιμοποιείτε τους φθόγκους της αρχαίας υπερόχου θεϊκής γλώσσας των Ελλήνων. Και όχι αυτά τα οποία προήλθαν από το κιμαϊκό αλφάβητο, το οποίο ιδιοποιήθηκαν οι Λατίνοι και σήμερα και γεννήθηκαν στη συνέχεια όλες οι γλώσσες της Ευρώπης και ουχή μόνο. Αυτό είναι ένα φοβερό σημείο στο πιο σημαντικό στην τη φαρέτρα μας. Τι θα υπερασπιστούμε εάν στο μέλλον μιλάμε με γκρίκλεισσο. Τι θα γίνει, θα ξεχάσουμε τη, γλώτα, τη γλώσσα μα όπω η Ποσειδονιάτε, που αναφέρει ο Καβάφη στο υπέροχο αυτό ποίημα. Όχι. Εδώ είναι ο πρώτο και ο μεγαλύτερο αγώνα μα. Ανέμακτο και ο πλέον δύσκολο, αλλά ο μόνο που μα εξασφαλίζει την θέληση και μα δίνει το δρόμο να διεκδικήσουμε την ταυτότητά μα. Γιατί η Ελλάς είναι και γλώσσα, δεν είναι μόνο αίμα. Δεν είναι μόνο παράδοση ιστορική, είναι και γλωσσική παράδοση και συνέχεια. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Στρατηγικών και στρατηγήν. Είπα, θα σα δείξω πολλά σήμερα. Ευχαριστώ το στρατηγό Ξεκίνησε ω στρατηγικών, κατέληξε ο στρατηγήν. Είναι ένα τεύχο το οποίο ασχολείται με ειδικοποιημένα θέματα μια ομάδα, αυτό είναι ένα άλλο Think Tank το οποίο αποτελούν διαπρεπείς επιστήμονες από τις διεθνείς σχέσεις, διαπρεπείς αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα οποία, οι οποίοι καταθέτουν τις απόψεις τους. Υπάρχει μια επιστημονική ομάση, η οποία τα κοιτά όλα αυτά και τα ελέγχει. Και το παραγόμενο αποτέλεσμα, εξαιρετικό. Στρατηγήν. Στρατηγικών ξεκίνησε, στρατηγήν κατέληξε. Μπορείτε όλοι σας να μπείτε, στο στρατηγή μέσα στα αγγλικά, να φτρολογήσετε δυστυχώ, αυτό είναι το διαδίκτυο και να εγγραφείτε, να μπορείτε να διαβάζετε τα άρθρα. Τέτοιε προσπάθειε αξίζει και πρέπει να υποστηριχθούν. Πάμε λοιπόν στην τελευταία μα εικόνα, μια και δεν έχουμε για πιο πολύ χρόνο. Θα ήταν αδύνατο, θα έλεγα αδιανόητο, να μην μιλήσουμε για τον υποστράτηγο επιτεμή Γιάκοβο Τσούνη Το λέω αυτό είναι από την περσινή τελετή, όπου του παραδόθηκε και το τιμητικό ξύφος ως υποστράτηγος επιτιμή, σε έναν άνθρωπο τον οποίο ακούσατε ότι διέθεσε 23 εκατομμύρια με σκοπό να αγοραστούν 60 ελαστικές λέμβη, όχι αποβατικά, έτσι προς Θεού, μην πθάνουμε στις υπερβολές, για τις ανάγκες των ελληνικών ελληνικών δυνάμεων. Ο κύριος Τσούνης είναι ένας πραγματικός Έλλην ευεργέτης. Γιατί τον παρουσιάζουμε με τιμή, υποχλεινόμεθα. Είμαστε πολύ μικροί μπροστά του. Αλλά για να σας πούμε ότι η πατρίδα, κοιτάξτε πίσω, υπάρχει η Ελλάς στον πίνακα, ο στρατηγός, ο Αγιεθά ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Αυτό λοιπόν μας θυμίζει ότι η πατρίς είναι κάτι το οποίο δεν έχει πιστοποιητικά, δεν το πιάνεις. Δεν υπάρχει ένα πατριδόσιμο. Αυτό που είναι η πατρίδα είναι αυτό που αισθανόμαστε για εκείνη. Αυτό το οποίο εμείς νιώθουμε. Στην πατρίδα δίνουμε τα πάντα. Οφείλουμε τα πάντα. Δεν μας οφείλει τίποτε. Η πατρίδα δεν είναι το κράτος. Μην το μπερδεύετε. Άλλο η πατρίς. Η πατρίς είναι κάτι άειλο. Είναι μέσα στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας. Ο κύριος Τσούνης γνωρίζει την πατρίς. Και όχι μόνο το αν αλλά δίνει και ηλική υπόσταση για να γίνει κατανοητό το πόσο πρέπει να είμαστε φιλόπατρες. Και αυτό είναι που τον βάζει, τον θέτει κάτω από τη σκιά της Ελλάδος. Η πατρίς ευνομονούσα. Μια εικόνα με τεραστία συμβολική αξία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κλείνοντας την εκπομπή δικαιούμαστε να τον αποκαλήσουμε ότι είναι ένας παραδύναμη τολμητής και παραγνώμη κινδυνευτής και εν της δινής έβλεπης ένας άξιος πρώτος Έλλην μεταξύ των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ.